Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αφήξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαϊ νεύσας φιλάνθρωπαιδόξασιν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για τους αιρετικούς και τη συναναστροφή με αυτούς. Λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι θα πρέπει να απέχουμε από τη συναναστροφή με αιρετικούς. Και υπάρχουν και κανόνες Εκκλησίας, αλλά και προτροπές μέσα από την Αγία Γραφή, ότι πρέπει να αποφεύγουμε την συναναστροφή με αυτούς τους ανθρώπους και την ενασχόληση γενικά με τις αιρέσεις και με τους αιρετικούς και με τα βιβλία τους και με τις αντιλήψεις τους και με όλα αυτά. Και πριν διαβάσουμε αυτά που λένε οι Άγιοι, να πούμε πόσο διαφορετικά, πόσο αντίστροφα είναι αυτά που κυκλοφορούν στον κόσμο. Που σου λέει γιατί, να μην ψάξεις, να δεις τι λένε και οι βουδιστές, τι λένε και οι γιόγκοι, οι μουσουλμάνοι, και μετά να κάνεις την επιλογή σου. Λες και είμαστε στο σκοτάδι και δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αλλά είναι ακριβώς αυτά όλα οι υποβολές του πονηρού, να ξέρετε. Και το λένε και στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, και όχι μόνο το λένε, αλλά τώρα πλέον από ό,τι μαθαίνω περνάει σαν πρόγραμμα μέσα στα σχολεία και στα δημοτικά σχολεία. Μου λέγανε ότι κατά εντολή του Υπουργείου θα πάνε τα μικρά τα παιδάκια να επισκεφθούν ένα ναό των Καθολικών, ένα ναό των Προτεσταντών, ένα ναό, ας πούμε, Ορθόδοξο. Και πίσω από αυτό τι κρύβεται? Κρύβεται ένα μήνυμα, γιατί το μικρό το παιδάκι του δημοτικού δεν έχει αυτή τη γνώση και τη διάκριση να καταλάβει πού είναι η αλήθεια. Θα πάει στους παπικούς, ας πούμε, θα πει, ωραία είναι εδώ πέρα, αγγελάκια, ωραία μωράκια, έτσι, αγάλματα, γιατί να λέμε ότι αυτή είναι κακή, ας πούμε, και εμείς είμαστε καλοί. Και αυτή καλή είναι. Και οι Προτεστάτες και αυτή καλή είναι. Και γίνεται ένα μπέρδεμα στις ψυχές. Αλλά αυτή είναι η νέα εποχή, έτσι, η οποία θέλει να κάνει αυτό το μπέρδεμα στις ψυχές μας και να δημιουργήσει αυτό το κράμα, αυτή τη μίξη, αυτό το πολτό. Να γίνει όλοι οι άνθρωποι ένας πολτός. Και ελπίζουν ότι θα ελέγξουν πιο εύκολα αυτό το πολτό. Γι' αυτό προωθείται και η παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό προωθούνται οι μετακινήσεις αυτές των μεταναστών, αυτή η ανάμιξη των πληθυσμών και των πολιτισμών και των θρησκειών. Εξού και η πανθρησκεία και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όλα αυτά είναι στημένα πράγματα, να ξέρετε. Πίσω από αυτούς οι οποίοι θέλουν να γίνουν παγκόσμιοι κυρίαρχοι, και βεβαίως δεν θα γίνει τίποτε, όσο θα επιτρέψει ο Θεός θα γίνει ό,τι είναι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε πως η Εκκλησία από τον πρώτο καιρό μας έχει δώσει ασφαλιστικές δικλίδες, τους κανόνες Εκκλησίας, τους οποίους δεν επιτρέπεται να τους ξεπερνάμε ή να τους παραθεωρούμε, να τους παραβλέπουμε. Αν παραβλέψεις τους κανόνες Εκκλησίας, μετά βέβαια θα δρέψεις τους πικρούς καρπούς της παρακοής. Θα χάσεις τη Βασιλεία του Θεού, όπως τη χάσανε οι άνθρωποι στον Παράδεισο, οι πρωτόπλαστοι. Γιατί δεν τήρησαν
τα όρια που τους έβαλε ο Θεός. Ο Θεός έβαλε κάποια όρια. Τους λέει δεν θα ξεπεράσετε τα όρια. Τρώτε από όλα. Από ένα φρούτο δεν θα φάτε, από ένα δέντρο. Όχι, να το φάμε και από αυτό. Γιατί να μην δοκιμάσουμε. Έτσι έρχεται ο διάβολος και σου λέει γιατί. Γιατί να μην δεις πώς είναι και οι βουδιστές. Γιατί να μην πας και στις Ινδίες να δεις εκεί πέρα να κάνεις μια εξερεύνηση της αλήθειας. Να γίνεις ερευνητής. Έτσι, ωραίος τίτλος. Έτσι μας ξέγαινε ο διάβολος. Έτσι είπε και στην Εύα. Φάει και θα δεις ότι θα γίνεις σαν Θεός. Αλλά αντί να γίνει αυτό που της είπε ο διάβολος, έγινε. Υιός και θυγατέρα απολίας. Του Αββά Ισαΐου. Μάλλον να πούμε τον τίτλο πρώτα του κεφαλαίου. Ο πιστός πρέπει να απέχει τελείως από την ψευδόνυμη γνώση. Προσέξτε τη λέξη ψευδόνυμη. Δηλαδή γνώση η οποία έχει ψεύτικο όνομα ότι είναι γνώση. Την ψεύτικη γνώση. Τη γνώση που έχει ανάξια τον τίτλο γνώση. Ότι δεν είναι γνώση δηλαδή, αλλά είναι ψέμα. Γιατί όταν λέμε γνώση, εννοούμε κάτι αληθινό. Και η επιστήμη ουσιαστικά αναζητάει την αλήθεια. Και γι' αυτό ας πούμε της δίνουμε και μια εμπιστοσύνη. Αν και η επιστήμη είναι ειλικρινής και σου λέει εμείς δεν έχουμε την αλήθεια, την αναζητάμε. Γνώση εννοούμε στο βάθος ας πούμε του μυαλού μας ότι πλέον είναι η αλήθεια αυτό που λέμε. Είναι γνώση σου λέει, είναι γνώση, δηλαδή είναι κάτι αληθινό. Αυτά που ο κόσμος λέει επιστημονική γνώση πάρα πολλές φορές αναθεωρούνται. Και αυτά που σήμερα τα λέμε σαν αλήθεια επιστημονική, αύριο θα τα πούμε ότι είναι ψέμα. Ότι δεν ισχύει. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά στην πίστη δεν γίνεται αυτό. Στην πίστη δεν έχουμε περαιτέρω ανακαλύψεις. Να πούμε ότι θα ανακαλύψουμε ένα καινούριο δόγμα. Αυτό μόνο στις αιρέσεις συμβαίνει. Και στον παπισμό συμβαίνει. Γιατί είναι αίρεση, δηλαδή είναι ψέμα. Όλο είναι ψέμα. Και τώρα σου λέει θα βρήκαμε και ένα καινούριο δόγμα, ας πούμε για την Παναγία. Το ετοιμάζουν. Θα μας το ξεφουρνίσουν κάποια στιγμή. Και αντί για Αγία Τριάδα θα μας πούνε έχουμε Αγία Τετράδα. Είναι και η Παναγία μέσα στην Αγία Τριάδα. Θεός δηλαδή και η Παναγία. Είναι μια καινούργια ανακάλυψη. Σου λέει αυτό το βρήκαμε εμείς τώρα. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο Θεός είναι πάντοτε ο αυτός και μας έχει αποκαλυφθεί όσο μπορούμε να τον γνωρίσουμε, μας έχει αποκαλυφθεί. Δεν περιμένουμε νέες αποκαλύψεις δηλαδή. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι θα μας πλανήσει ο διάβολος. Μετάχατε σε καινούργια πράγματα, καινούργιες αποκαλύψεις. Και ο Αντίχριστος έτσι θα φανεί. Σαν ένας που φέρνει μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια γνώση. Μια νέα γνώση. Βλέπετε παντού τα προϊόντα έχουν νέο. Γιατί? Και τι είναι, νέα συσκευασία λέει, νέα. Μας κοροϊδεύουν ουσιαστικά. Γιατί το νέο τραβάει πάντα τον άνθρωπο ότι είναι κάτι πιο καλό, πιο σωστό, πιο αληθινό, πιο τέλειο. Ενώ δεν είναι πάντα έτσι. Τα νέα είναι πολλές φορές και χειρότερα από τα παλιά. Αλλά στην πίστη δεν έχουμε νέα πράγματα. Προσέξτε αυτό. Και στην αποκάλυψη του Θεού δεν έχουμε, δεν περιμένουμε καινούργιες αποκαλύψεις. Αν έρθει λέει και άγγελος από τον ουρανό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εγώ ίδιος να έρθω και να σας πω διαφορετικά από ό,τι σας είπα, αλλά και άγγελος από τον ουρανό να έρθει, να μην τον πιστέψετε. Γιατί αυτός θα είναι ο διάβολος, θα είναι ο Αντίχριστος. Ο πιστός λοιπόν θα πρέπει να απέχει τελείως από την ψευδόνυμη γνώση και από τη συναναστροφή με αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος σαφώς λέει κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που δεν πρέπει να συναναστρεφόμαστε. Προσέξτε, αυτό δεν είναι κοινωνικός αποκλεισμός, όπως λένε κάποιοι ξυπνάκηδες, ότι εμείς οι χριστιανοί ας πούμε κάνουμε κοινωνικό αποκλεισμό σε κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων. Όχι. Εμείς δεν κάνουμε αποκλεισμό σε κανέναν. Τους θέλουμε όλους, αλλά τους θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν τους θέλουμε στους δικούς τους χώρους. Ούτε τους θέλουμε να έρθουν όπως είναι. Ελάτε όπως είστε. Ελάτε όπως είστε, αλλά θα αλλάξετε πριν μπείτε μέσα. Αλλιώς δεν μπορείς να μπεις στην Εκκλησία. Μέχρι να φτάσεις στο κατώτερο της Εκκλησίας, έλα όπως είσαι. Αλλά από τη στιγμή που θα μπεις στην Εκκλησία και θέλεις να μπεις στην Εκκλησία, θα πρέπει να αποταχθείς στον Σατανά. Είδατε πώς γίνεται στο βάφτισμα. Αποτάσσομαι τον Σατανά και συντάσσομαι στον Χριστό. Αλλιώς δεν παίρνεις. Δεν μπορείς να μπεις, δεν κολλάς. Δεν γίνεται. Έτσι, τους θέλουμε όλους, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε με όλους.
Γιατί είναι σαφές, το Άγιο Πνεύμα το λέει. Με πόρνους, με μοιχούς, με λίδωρους, με αιρετικούς δεν μπορείς να είσαι μαζί. Δεν πρέπει να τους συναναστρέφεσαι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος σαφώς. Ποιες είναι οι κατηγορίες, θα τις βρείτε. Γι' αυτό είναι λάθος πάλι αυτή η κοσμική αντίληψη που λέει εγώ ξέρεις κάνω παρέα με όλους. Και δεν με επηρεάζουν. Ψέματα λες. Πώς δεν σε επηρεάζουν. Εδώ και μια κουβέντα που θα ακούσει επηρεάζει και μια σκηνή που θα δεις αστραπιαία θα σου μείνει στο μυαλό και θα παλέψεις μέρες και μήνες να τη βγάλεις το μυαλό σου. Και δεν σε επηρεάζει να είσαι συνέχεια με έναν ο οποίος πορνεύει, με έναν ο οποίος βλασφημεί, με έναν ο οποίος αισχρολογεί, με έναν ο οποίος είναι πονηρός, με έναν ο οποίος είναι φθονερός. Είναι σαφής η διάγραψη. Λέει, με φθονερό άνθρωπο δεν θα κάνεις παρέα. Μακριά. Θα σε καταστρέψει. Όχι λοιπόν συναστροφή με αιρετικούς. Ποια είναι η κατά Θεόν σοφία. Ποια είναι η αληθινή σοφία. Αυτός είναι ο τίτλος του κεφαλαίου. Αποχή από την ψευδόνιμη γνώση. Όχι συναστροφή με αιρετικούς. Και ποια είναι η σοφία η αληθινή. Η κατά Θεόν σοφία. Η κατά κόσμο σοφία είναι για το Θεό μορία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια νοησία. Και αυτές οι δικές μας, οι τάχατες γνώσεις για τις οποίες πολύ καυχόμαστε και οι επιστήμες μας και οι τεχνολογίες μας, μπροστά στο Θεό είναι μια μεγάλη ανοησία. Τίποτα δεν είναι. Και εμείς οι ίδιοι δηλαδή μετά από λίγα χρόνια θα τις αναιρέσουμε όλες αυτές τις μεγάλες μας γνώσεις και ανακαλύψεις. Το Αβά Ισαΐου. Φυλάξου αδελφέ να μη συνομιλείς με αιρετικούς θέλοντας τάχα να τους στηρίξεις την πίστη. Έτσι μας λέει ο διάβολος, έτσι, να πας να βοηθήσεις. Να πας να βοηθήσεις, να στηρίξεις τους ανθρώπους αυτούς, να τους επαναφέρεις, είναι εύκολο είναι. Για πάτε σε ένα Γιεχωβά να δεις, κάνει πίσω, με τίποτα δεν κάνει πίσω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πονηρό πνεύμα. Μπορεί να μην είναι δαιμονισμένοι, αλλά μπορεί να πούμε αποκλειστικά, να έχει κάνει κατάληψη στο σώμα τους, αλλά έχουν μεγάλη επίρρεια, έντονη δαιμονική επίρρεια επάνω τους. Και δεν κάνουν πίσω με τίποτα. Μην μας ξεγελάει διάβολος ότι θα μπορέσεις να τους βοηθήσεις να επανέλθουν. Μη συνομιλήσεις. Μη τυχόν σε χτυπήσει το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων τους. Είναι θανατηφόρα τα λόγια τους. Τα λόγια των αιρετικών. Και υπάρχουν πάρα πολλοί αιρετικοί, ξέρετε, σήμερα. Πάντα ο διάβολος πολεμούσε την Εκκλησία με τις αιρέσεις. Από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, στην αρχή προσπάθησε με το διωγμό. Όταν είδε ότι με το διωγμό δεν γίνεται τίποτα, φτιάχνονται Άγιοι. Τα 300 πρώτα χρόνια έχουμε 11 εκατομμύρια Αγίους. Εξαιτίας του διαβόλου δηλαδή. Εξαιτίας των διωγμών. Γίνονται Άγιοι μάρτυρες. Σου λέει, δεν συμφέρει. Σταματάμε τους διωγμούς και αρχίζουμε τις αιρέσεις. Και μετά τους διωγμούς λοιπόν αρχίζουν οι μεγάλες αιρέσεις. Βγαίνει ο Άριος. Αμέσως μετά τους διωγμούς θα δείτε. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πότε γίνεται, το 325. Οι διωγμοί σταματάνε το 313. 15-14 χρόνια μετά. Πολύ φοβερή αίρεση του Αρίου. Ουσιαστικά τι έλεγε ο Άριος. Αυτό που λένε και οι Ιεχωβάδες, αυτό που λένε όλοι οι αιρετικοί σήμερα. Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτό λέει ο Άριος. Και αυτό το λένε σήμερα όλοι οι αιρετικοί. Γι' αυτό όλοι σου λένε μιλές για Χριστό. Και σήμερα που κάνουν τις περίφημες διατυμπανιζόμενες διαθρησκειακές συνελεύσεις. Διαθρησκειακή τι θα πει. Μαζεύονται μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί, όλοι μαζί. Από όλες τις θρησκείες και συζητάμε. Τι συζητάμε. Λοιπόν, μην πεις για Χριστό, λέει εκεί. Και συνοούνται οι Χριστιανοί να μην πούμε για Χριστό. Γιατί άμα πεις για Χριστό, παρεξηγείται ο μουσουλμάνος. Θα λες για Θεό. Έτσι. Αόριστο και ακατασκεύαστο. Άμα πεις για Χριστό, εκεί δεν αντέχουμε. Ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι ένας μεγάλος μύστης. Που είναι ο Βούδας, είναι μια ενσάρκωση του Θεού. Ένας αβατάρ. Διάφορα τέτοια κυκλοφοράνε, πάρα πολλά. Λοιπόν, μην πεις γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός. Εκείνο δεν το αντέχουν. Οι αιρετικοί. Λέγε. Που γίνονται παντού και στην Ελλάδα και δεν ξέρω στην Ελλάδα μη σας γελάσω. Αλλά ας πούμε είχαν γίνει στην Ασίζη πριν λίγα χρόνια, στην Ιταλία. Κυρίως τα φτιάχνει ο Πάπας αυτά, έτσι, ο οποίος προωθείται σαν πλανητάρχης νούμερο 2 στις θρησκείες. Έτσι, τον προωθούν οι παγκοσμιοποιητές.
Και πάνε όλοι και τον βάζουν μετάνια. Και οι γιόγκοι και οι πάντες. Είναι όλοι μέσα στον κόλπο. Και δυστυχώς συμμετέχουμε και εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Λοιπόν, πρόσεξε, γιατί τα λόγια τους είναι θανατηφόρα. Γιατί είναι θανατηφόρα? Γιατί δεν ομολογούν Χριστό ως Θεός εσαρκωμένο. Και πάν πνεύμα, λέει η Γραφή, που δεν φέρει αυτή τη διδασκαλία, που δεν ομολογεί δηλαδή ότι ο Θεός ήρθε εν σαρκή ως Χριστός, ο Χριστός δηλαδή, αυτό είναι πνεύμα του Αντιχρίστου. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Βλέπετε, όλοι σήμερα μιλάνε αόριστα για Θεό. Κανείς δεν μιλάει για Χριστό. Εκείνο που τους πονάει. Για σαρκωμένο Θεό, που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ο Θεός ο Σταυρωμένος, ο Χριστός. Ούτε βιβλίο αιρετικών μη θελήσεις να διαβάσεις. Από περιέργεια σου λέει ο διάβολος, γιατί να μην διαβάσεις? Να πας να δεις τι λένε κι αυτοί. Όχι, να μην πάρεις, σου λένε οι πατέρες. Που έχουν αγάπη. Γιατί οι πατέρες ήταν στενόμυαλοι. Δεν είχαν ευρεία αντίληψη, ας πούμε, των πραγμάτων. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αιρετικά βιβλία. Όχι σήμερα που δίνουμε στα παιδιά και διαβάζουν μαγολογία. Διαβάζουν εξόρκια. Και σου λέει, δεν είναι τίποτα. Ας τα ξέρει και αυτά. Τι να ξέρει? Ούτε να θελήσεις να διαβάσεις βιβλίο αιρετικών για να μην θανατώσεις την ψυχή σου. Σε αυτό που φωτίστηκες να μένεις σταθερός. Χωρίς να το προσθέσεις ή να το αφαιρέσεις τίποτα. Προσέξτε, ούτε να προσθέσεις στην πίστη, ούτε να αφαιρέσεις. Γιατί και αν αφαιρέσεις, πάλι χάνεις την πίστη. Και αν προσθέσεις, πάλι τη χάνεις την πίστη. Ο Πάπας πρόσθεσε. Έτσι στο πιστεύω έβαλε την προσθήκη του Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορέθηκε του Υιού και έχασε την πίστη. Με αυτό το κέικ του Υιού. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι πιστεύουμε, οπότε και προσθέτουμε και αφαιρούμε. Και ακούσε ένα σουρό παραμύθια, ας πούμε, από χριστιανούς, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Και μπερδεμένοι άνθρωποι και βγαίνουν και στα κανάλια και μπερδεύουν ακόμα χειρότερα τους ανθρώπους και βγάζουν και βιβλία και τα θεωχόμαστε και εμείς οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται κι εμείς. Και να απέχεις τελείως από την ψευδόνιμη γνώση. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 20ο στίχος. Από τότε ακόμα υπήρχε η ψευδόνιμη γνώση, από τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου. Υπήρχαν και από τότε οι αιρετικοί, η οποία ψευδόνιμη γνώση αντιτίθεται στη σωστή διδασκαλία. Έτσι είπαμε, είναι το άλλο όπλο του διαβόλου. Το πρώτο ήταν ο διωγμός και είναι μέχρι σήμερα, υπάρχει και ο διωγμός μέχρι σήμερα. Αλλά σήμερα το παίζει λίγο πιο ευγενικός ο διάβολος, ας πούμε. Και πολεμάει μέσα των αιρέσεων. Στην Ελλάδα σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν περίπου 500 από αυτές τις λεγόμενες σέκτες. Αιρετικές ομάδες δηλαδή. Γύρω στις 500-550 καταγεγραμμένες. Άμα δείτε το site, υπάρχει ο κατάλογος. Τον έχω εκεί να δείτε, να ξέρετε. Γιατί 1002 έχουν βγει. Όχι Ακρόπολης, όχι Γιόγκη, όχι Βράχμα, ένα σωρό πράγματα. Και είναι όλοι αυτοί αιρετικοί. Και σου λένε, είμαστε μια φιλοσοφία, είμαστε μια ομάδα αναζητών της αλήθειας, είμαστε μια ομάδα για σωστή υγιεινή διατροφή και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Προσοχή πολύ. Του Αγίου Διαδόχου. Η σοφία και η γνώση, καθώς και όλα τα θεία χαρίσματα, είναι του ενός Αγίου Πνεύματος χαρίσματα. Το καθένα όμως ενεργεί με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ποικιλία χαρισμάτων, αλλά όλα έχουν την ίδια πηγή, το Άγιο Πνεύμα. Η σοφία και η γνώση είναι ένα από τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Η αληθινή σοφία και η αληθινή γνώση. Γιατί είπαμε, υπάρχει η ψευδόνιμη γνώση και η ψευδόνιμη σοφία. Αυτό που κυκλοφορεί στον κόσμο σαν σοφία. Γι' αυτό στον ένα το πνεύμα με κεφαλαίο, το Άγιο Πνεύμα, δίνει σοφία και στον άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει γνώση. Όπως μαρτυρεί και ο Απόστολος Παύλος
στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και εδώ είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας και συγχρόνως η ταπείνωση που μας διδάσκει ο Χριστός. Δεν δίνει σε όλους όλα τα χαρίσματα. Είμαστε μια εκκλησία, έτσι, μια μικρή εκκλησία, μια ενορία. Μια ενορία είναι μια μικρή εκκλησία. Ένα κύτταρο συγκροτημένο όπου είναι το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, εκεί μέσα θα βρεις και προφήτες. Ανθρώπους δηλαδή που θα φανερώνουν τον Χριστό. Θα βρεις και διδασκάλους που θα μπορούν να αναλύουν τα διδάγματα της Αγίας Γραφής. Θα βρεις και ανθρώπους που μπορούν να κάνουν θαύματα, να θεραπεύουν. Αλλά δεν θα βρεις τα ίδια χαρίσματα μαζεμένα σε έναν άνθρωπο. Έτσι, για να μας διδάξει ο Θεός και την ταπείνωση και ότι ο ένας έχουμε ανάγκη του άλλου. Και ότι ο ένας πρέπει να κάνει υπακοή στον άλλον και ότι ο ένας πρέπει να ζητάει τη βοήθεια του άλλου. Έτσι. Υπάρχουν οι ιερείς, υπάρχουν οι πνευματικοί, υπάρχουν οι άνθρωποι που μας διακονούν, οι ιεροκήρυκες, υπάρχουν κατηχητές, υπάρχουν πολλά χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Και ο καθένας έχει το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία. Όπως στο σώμα, άλλη δουλειά κάνει το χέρι, άλλη το πόδι, άλλη το μάτι. Δεν μπορεί να είσαι τα πάντα, να είσαι και μάτι, να είσαι και χέρι, να είσαι και πόδι. Δεν γίνεται. Κάτι θα είσαι όμως. Και πρέπει αυτό το κάτι να το κάνει σωστά μέσα στην Εκκλησία. Και όλοι μαζί κάνουμε αυτό το που λέμε το σώμα του Χριστού. Και γίνεται μια αρμονία, ένα υπέροχο πράγμα. Και η κεφαλή είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και ο καθένας έχει το χάρισμά του από το Άγιο Πνεύμα. Η γνώση ενώνει με την πείρα τον άνθρωπο με τον Θεό, αλλά δεν οδηγεί την ψυχή στους λόγους των όντων. Γι' αυτό και μερικοί που ασκούν το μοναχικό βίο φωτίζονται από τη γνώση με νοερή αίσθηση, αλλά δεν φτάνουν στους θείους λόγους. Η σοφία όμως, όταν δοθεί σε κάποιον μαζί με τη γνώση, αλλά και με φόβο, πράγμα πάντως σπάνιο, φανερώνει τις ίδιες τις ενέργειες της Θείας Γνώσεως. Γιατί η γνώση συνηθίζει να φωτίζει το νου με την εμπειρία, ενώ η σοφία με τον πνευματικό λόγο. Τη γνώση την προξενεί η προσευχή και η πολλή ησυχία και η τελεία αμεριμνία, ενώ τη σοφία την προξενεί η συνεχής μελέτη των λόγων του Θεού όταν γίνεται χωρίς καινοδοξία και προπαντός η Θεία Χάρη. Βλέπετε τα ποικίλα χαρίσματα και πώς πηγάζουν, πώς δημιουργούνται, πώς έρχονται. Μέσα από την προσευχή και την ησυχία και την τελεία αμεριμνία έρχεται η γνώση. Ενώ η σοφία μέσα από τη μελέτη των λόγων του Θεού, την ακενόδοξη μελέτη όμως, όχι να διαβάζεις για να ξέρεις και να κάνεις τον έξυπνο. Δηλαδή μερικοί μπορεί να το κάνουν και γι' αυτό το λόγο. Θέλω να διαβάζω, να ξέρω τα πατερικά, να λέω και την άποψή μου μετά. Να κάνω τον έξυπνο. Όταν γίνεται ακενόδοξα η μελέτη και όταν είσαι ταπεινός, έρχεται η Θεία Χάρης και γίνεσαι πραγματικά σου φως. Βλέπει το πατήρ Πορφύριος, ας πούμε, ήταν πολύ ταπεινός. Κατά κόσμο αγράμματος και όμως σου φως. Πνευματικά σου φως. Και μας άφησε βιβλίο που ίσως είναι το κορυφαίο βιβλίο της θεολογίας για τον 20ο αιώνα. Αυτό το βιβλίο, το Βίος και Λόγοι. Αν δεν το έχετε διαβάσει, το διαβάσετε. Πολύ απλό και πολύ υψηλό. Πολύ υψηλό θεολογικά. Αλλά και πολύ απλό, το καταλαβαίνει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Και ακριβώς αυτή είναι η απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι σαφές. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ναι, ναι και ου. Δεν είναι μπερδεμένα πράγματα. Και φιλοσοφίες και στοχασμοί. Όπως δυστυχώς μερικές φορές καταντάμε και το κήρυγμα και τη θεολογία. Μια φιλοσοφία που δεν καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος. Όχι. Το Άγιο Πνεύμα είναι απλό, ξεκάθαρο. Διαβάστε τον πατέρα Πορφύριο να δείτε σοφία αγιοπνευματική. Ο πνευματικός λόγος κρατάει πάντα την ψυχή μακριά από την καινοδοξία. Γιατί φωτίζει όλα τα μέρη της. Και την κάνει να μην έχει ανάγκη την ανθρώπινη τιμή. Έτσι, ο καινόδοξος είναι άδειος από χάρη και προσπαθεί να γεμίσει με τις επένους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος φωτισμένος από τη χάρη του Θεού δεν έχει ανάγκη από επένους. Και να τον επενέσεις και να τον επενέσεις το ίδιο του κάνει. Έχει τόση πληρότητα, τόση χαρά μέσα του,
από το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, που δεν έχει ανάγκη να κυνηγήσει τους επένους τους ανθρώπινους, μάλλον τους μισεί, τους βδελίσεται. Γιατί ενεργεί όπως ενεργεί ο Θεός, και ο Θεός βδελίσεται την κολακία και το ψεύτικο, την ψεύτικη δόξα. Δόξα παρά ανθρώπων ουλαμβάνω. Θυμάστε πότε είπε ο Χριστός μας. Και νομίζω το έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο μάλιστα. Δεν παίρνω δόξα από ανθρώπους, λέει. Δεν δέχομαι. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε. Να μην δεχόμαστε την ανθρώπινη δόξα, να μην την επιδιώκουμε καθόλου. Αλλά και όταν μας την προσφέρουν, να μην τη δεχόμαστε. Ο βρηματικός λόγος λοιπόν φωτίζει την ψυχή και την κρατάει μακριά από την καινοδοξία. Γι' αυτό και φυλάει πάντα τη διάνοια από φαντασίες. Ενώ ο καινόδοξος είναι και εφάνταστος. Φτιάχνει με τη φαντασία του, ας πούμε, δόξες και τιμές που θα του κάνει ο κόσμος. Ο Άγιος είναι αφάνταστος. Δεν έχει φαντασία ο Άγιος. Την έχει σταυρώσει τη φαντασία. Γιατί έχει και νεκρώσει την καινοδοξία. Και δεν ζητάει ανθρώπινες τιμές. Φυλάει λοιπόν τη διάνοια από φαντασίες, καθώς την αλλοιώνει και την στρέφει στην αγάπη του Θεού. Η διάνοια όλη είναι απορροφημένη από τον Θεό, από την έννοια του Θεού, από την προσευχή. Αγαπείς Κύριε το Θεό σου, εξ όλης της διάνοιας σου. Όλη η διάνοια είναι δοσμένη στον Χριστό. Δεν έχει να σκεφτεί ο άνθρωπος πώς θα κερδίσει την ανθρώπινη γνώση, δόξα. Απέναντίας, ο λόγος της σοφίας του κόσμου παρακινεί παντοτινά τον άνθρωπο στη φιλοδοξία. Βλέπετε πόσο αληθινή είναι Άγιοι, πόσο σοφοί. Γιατί Κύριε θες να γίνεις μεγάλος επιστήμονας, τι να πω πίσω, καινοδοξία. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Για να φανούμε στους ανθρώπους. Ο λόγος της σοφίας του κόσμου παρακινεί πάντα σε καινοδοξία. Επειδή δεν ικανοποιεί με νοερή αίσθηση την ψυχή, προξενεί στους οπαδούς του αγάπη για επένους, αφού είναι δημιούργημα καινόδοξων ανθρώπων, και προσπαθεί να γεμίσει την ψυχή του με ξυλοκέρατα. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με τους ανθρώπινους επένους. Απλώς τονώνεται λίγο ο εγωισμός σου, δηλαδή κάνεις μια ένεση στον καρκίνο σου και φουντώνει ακόμη περισσότερο. Αλλά αυτό φυσικά είναι και ο χαμός σου. Θα γνωρίζουμε λοιπόν την ενέργεια του θείου και πνευματικού λόγου χωρίς να πλανηθούμε όταν τις ώρες των φιλοσοφικών συζητήσεων τις διαθέτουμε σε αμέριμνη σιωπή και σε θερμή μνήμη του Θεού. Βλέπετε, πού δεν είσαι το χρόνο σου, πού διαθέτεις το χρόνο σου, σε ατέρμονες σε φιλοσοφικές συζητήσεις ή στην θερμή μνήμη του Θεού και στην αμέριμνη σιωπή, τότε είσαι κατά Θεόν. Αλλιώς είσαι δέσμευση της καινοδοξίας. Και όλοι αυτοί που κάνουν τις μεγάλες συζητήσεις από πίσω έχουν αυτό το σαράκι. Να φανώ, να κάνω καλή εντύπωση, να εντυπωσιάσω, να με δοξάσουν. Το Αββά Ισαάκ πρόσεχε να μην διαβάζει τις δοξασίες των αιρετικών, γιατί αυτό είναι που πιο πολύ κινεί εναντίον σου το πνεύμα της βλασφημίας. Προσέξτε τώρα, υπάρχει αυτό το πνεύμα και σου φέρνει βλάσφημες σκέψεις. Και λες, μα τι γίνεται τώρα, θα πέσει φωτιά να με κάψει, να σκεφτώ αυτά τα πράγματα για τον Χριστό, για την Παναγία και τις ιερότερες ώρες, την ώρα της προσευχής, της λειτουργίας, την ώρα που πας να προσκυνήσεις μια εικόνα, είναι το πνεύμα της βλασφημίας. Το οποίο ξέρετε βεβαίως δεν είναι δική μας αμαρτία και δεν πρέπει να απελπιστούμε. Έτσι είναι του διαβόλου αυτή η αμαρτία. Γιατί δεν τη θέλει η ψυχή μας. Αλλά υποκρύπτεται η υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο διάβολος βρίσκει πάτημα και μας φέρνει αυτές τις εσχρότατες, ας πούμε, και βλάσφημες σκέψεις. Υποκρύπτεται η υπερηφάνεια. Όταν λοιπόν ασχολείσαι με τα δόγματα των αιρετικών, υποκρύπτεται η υπερηφάνεια από πίσω. Και αυτό κάνει ο διάβολος, έτσι σου λέει, γιατί. Να τα μάθεις και αυτά. Σου τονώνει την υπερηφάνεια. Ο διάβολος πάντα αυτό κάνει. Έτσι. Υποβάλλει υπερηφανούς λογισμούς. Με έντεχνο τρόπο, να είναι λίγο καλυμμένοι.
Όταν λοιπόν έχεις τέτοια υπερηφάνεια και νομίζεις ότι είσαι ικανός να διαβάσεις τα πάντα και να πληροφορηθείς για τα πάντα και να είσαι μέσα σε όλα, μετά θα σου δει και η βλασφημία. Το πνεύμα της βλασφημίας. Αυτό λέει εδώ ο Βασάκ. Επάξια χαρακτηρίζεται σαν συνετός εκείνος που κατάλαβε στα αλήθεια πως υπάρχει ένα τέρμα στην παρούσα ζωή. Και έτσι σπέβδει να βάλει και αυτός τέρμα στις αμαρτίες του. Βλέπετε. Μα θα πεις δεν το έχουν καταλάβει ότι υπάρχει τέρμα σε τη ζωή. Το έχουν καταλάβει εγκεφαλικά μόνο. Αλλά δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα τερματίσουμε. Έχει τέλος αυτή η ζωή, έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει να το καταλάβεις βιωματικά, έτσι, να το ζήσεις. Γι' αυτό οι Άγιοι σου λένε κάθε στιγμή να σκέφτεις το θάνατο, κάθε στιγμή. Να ζεις δηλαδή τον θάνατο και φυσικά δεν θα σου φέρει κατάθλιψη αυτό το πράγμα. Γιατί για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Αλλά θα σου φέρει εγρήγορση. Μου κάνει εντύπωση ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας Ρουμάνος που δεν ξέρω πόσες φορές είπε θάνατος. Συνέχεια αυτή τη λέξη έλεγε. Για να παρακινήσει τα πνευματικά του παιδιά να σκέφτονται το θάνατο. Από εκεί λέει θα ξεκινήσεις για να βάλεις καλή πορεία στην πνευματική σου ζωή, στον πνευματικό σου αγώνα. Από τη μνήμη του θανάτου. Να είσαι συνειδητοποιημένος ότι κάποια στιγμή τέρμα. Δεν θα μπορέσεις μετά να πεις Κύριε Λέισον μετά από αυτό το τέρμα. Γι' αυτό κοίταξε τώρα να το πεις το Κύριε Λέισον και να είναι σωστό και να είναι πραγματικό, ας πούμε, μετανοημένο ανθρώπου, Κύριε Λέισον. Δηλαδή, ανθρώπου που πλέον δεν θα ξανακάνει αυτή την αμαρτία για την οποία εξομολογήθηκε και ζητάει το έλεος του Θεού. Γιατί αυτό σημαίνει μετάνοια. Να μην ξανακάνεις αυτό που έκανες ως τώρα. Συνετός λοιπόν είναι αυτός που κατάλαβε ότι υπάρχει τέρμα στην παρούσα ζωή. Και τρέχει και αυτός να βάλει τέρμα στις αμαρτίες του. Αυτός είναι ο συνετός, ο σοφός. Όχι αυτός που ζει σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ, όπως συνήθως ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και κάνουμε σχέδια επί σχεδίων και προγραμματισμούς επί προγραμματισμών και αγωνόμαστε με το παραμικρό τι θα γίνει μετά και που ξέρεις αν υπάρχει μετά. Μπορεί να μην υπάρξει μετά. Και τι θα γίνει το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, θα γίνει σε 3 μήνες και εμφανίστηκε ο Πάτερ Παΐσιος και μας το έπεσε το Άγιο Όρος και 1000 ανόητα πράγματα. Λοιπόν, γιατί ποια γνώση ή σύνεση είναι μεγαλύτερη από αυτή, το να γίνει δηλαδή κανείς τόσο σοφός, ώστε να αφήσει την παρούσα ζωή άφθαρτος, χωρίς να έχει κανένα μέλος μολυσμένο από την οσμή των επιθυμιών του κόσμου. Μήτε την ψυχή ακάθαρτη από την ειδονή του. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γνώση και σύνεση. Να γίνεις τόσο σοφός, ώστε να μην αφήσεις κανένα μέλος σου μολυσμένο από την αμαρτία. Ούτε τα μάτια σου, ούτε τα αυτιά σου, ούτε τα χέρια σου, τίποτα. Σώμα και ψυχή να είναι πεντακάθαρα. Υπάρχει τέτοιος σοφός. Αυτός είναι ο πιο σοφός και ο πιο συνετός άνθρωπος. Αλλά για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει να σκέφτεσαι κάθε στιγμή το τέρμα, το τέλος. Για να βάζεις τέλος στις αμαρτίες σου. Απεναντίας, ο άνθρωπος που διαθέτει τόση οξύνια ώστε να εισχωρεί στα μυστήρια των όντων και να παρουσιάζει πλούσια εφευρετικότητα και ικανότητα κατανοήσεως των φαινομένων, αν έχει την ψυχή του σκεπασμένη με την ακαθαρσία της αμαρτίας και δεν έχει μέσα στη συνείδησή του κάποια πληροφορία που να του δίνει την ελπίδα ότι θα γευθεί τα μελλοντικά αγαθά, αλλά νομίζει ότι θα φτάσει σίγουρα στο λιμάνι της τελειότητος, όπως ο ίδιος τη δέχεται, με την κοσμική ελπίδα και τις κοσμικές του γνώσεις, αυτός είναι ο πιο ασύνετος από όλους τους ανθρώπους. Και μόνο από τους ομοίους του ονομάζεται συνετός. Έτσι, είναι σαν ασκιαγραφή και τη σύγχρονη πραγματικότητα, έτσι, που θαυμάζουμε τους μεγάλους επιστήμονες, βγαίνουν στα κανάλια, ξέρω εγώ, και μιλάνε με ύφος. Σου είπα από αυτούς μεγάλους άνθρωπους, πόσο μεγάλος άνθρωπος είναι. Μα μπαίνει λέει στα μυστήρια του σύμπαντος, ξέρει τι γίνεται μέσα στα αστέρια, ξέρω εγώ, ή μέσα στα ομόρια και στα άτομα. Και λοιπόν, αν έχει λέει σκεπασμένη την ψυχή του με την αμαρτία, είναι ο πιο ασύνετος άνθρωπος, ο πιο νοητός άνθρωπος.
Και δεν θα πάει εκεί που νομίζει. Γιατί αυτοί μόλις λένε, ναι, το παίζουν και φιλόσοφοι. Ότι ναι, θα πάρουμε, θα βγούμε στο φως, λέει. Μην είσαι σίγουρος. Για να βγεις στο φως πρέπει να είσαι από τώρα μες στο φως. Να έχεις μετανιώσει από εδώ και να έχεις δει το φως, λέει ο Άγιος Σημαίνων Αστρολόγος. Αν δεν το έχεις δει από εδώ, μην ελπίζεις να το δεις στην άλλη ζωή. Όχι λοιπόν τι πιστεύουμε, τι νομίζουμε ή τι μας λένε οι άλλοι, αλλά τι λέει μέσα η ψυχούλα μας. Έχεις πληροφορία, λέει ο Βαλσάκ. Έχεις κάποια έτσι σιγουριά, σχετική πάντα, ότι είσαι στον δρόμο του Θεού. Είσαι στο φως του Θεού. Έχεις κάποια τεκμήρια, έστω λίγο, ότι το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται μέσα σου. Τότε πας καλά. Αλλιώς μην ελπίζεις ούτε στην οξύνια σου, ούτε στην εξυπνάδα σου, ούτε στο ότι έγινες μεγάλος επιστήμονας και γνωρίζεις όλα τα μυστήρια, τα επιστημονικά, ούτε άμα έχεις την αναγνώριση του κόσμου και την καλή γνώμη του κόσμου. Είσαι ο πιο ανόητος και ασύνετος άνθρωπος. Γι' αυτό μη θαυμάζετε τους λεγόμενους μεγάλους. Η Εκκλησία, η ιστορία ονομάζει διάφορους ανθρώπους μεγάλους. Δεν είναι μεγάλοι. Τις περισσότερες φορές δεν είναι μεγάλοι, να ξέρετε. Οι αληθινά μεγάλοι είναι αυτοί που δεν φαίνονται. Οι αληθινά μεγάλοι είναι οι Άγιοι. Οι οποίοι έχουν αυτό το φωτοστέφανο, το φως του Θεού, το οποίο προσέξτε δεν είναι το φωτοστέφανο, ας το πούμε, της επιβράβευσης. Είναι και επιβράβευση, αλλά κυρίως είναι το στεφάνι, το φωτός που το κέρδισαν με τον πνευματικό τους αγώνα. Γιατί όσο κανείς καθαρίζεται, τόσο φωτίζεται. Και για να καθαριστείς πρέπει να αρχίσεις αίμα. Για να πάρεις πνεύμα πρέπει να δώσεις αίμα. Με την ταπείνωση, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή, με όλη αυτή την κατά Θεόν άσκηση και με την μυστηριακή ζωή. Και έτσι έρχεται αυτό το φωτοστέφανο. Και σε κάνει πραγματικά μεγάλο. Μπορεί να μην σε γράψουν εφημερίδες ποτέ ή να σε κοροϊδέψουν κιόλας. Και να σε πούνε τις ανόητος με αυτά που κάνεις. Αλλά οι άγγελοι και οι άγιοι και ο Θεός θα σε εφημίσουν και θα σε στεφανώσουν. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφέ, η σοφία δεν βρίσκεται στην πολυμάθεια και στα γράμματα. Όπως και σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και έχουμε φορτώσει και τα μυαλά μας με ένα σωρό γνώσεις, με ένα σωρό πληροφορίες που φορές φορές είναι σκουπίδια. Και δεν ξέρω πόσα γιγαμπάιτ πληροφοριών αντεχόμαστε κάθε μέρα κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι το νούμερο. Τα έχουν υπολογίσει οι επιστήμονες. Και τι έγινε λοιπόν, τόσες πληροφορίες που αντεχόμαστε κάθε μέρα. Τι κερδίζεις από αυτό? Μάλλον χάνεις τον εαυτό σου. Δεν βρίσκεις ένα κύτταρο να το δώσεις στον Θεό μετά, αφού σου το έχει καταλάβει όλο ο πονηρός. Με αυτόν τον βομβαρδισμό από την πολυμάθεια. Δεν είναι σοφία η πολυμάθεια. Ούτε στα γράμματα. Το να μάθει γράμματα το παιδί, έτσι ο άνθρωπος, ο αγράμματος. Και επειδή είσαι αγράμματος, μπορεί να είσαι πολύ πιο σοφός από ένα γράμματο. Αλλά, όπως λέει η Γραφή, ποια είναι η αληθινή σοφία? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο φόβος του Θεού. Ο σεβασμός του Θεού δηλαδή. Το δε γνώνε νόμων διανύας εστί αγαθής. Στις παροιμίες είναι αυτό. Η αγαθή διάνοια, η καλή διάνοια, η καλή σκέψη είναι αυτή η οποία αναζητάει να γνωρίσει τον νόμο του Θεού. Πόσοι από αυτούς τους μεγάλους, που τους λέει η επιστήμη μεγάλους, η ιστορία, γνώρισαν τον νόμο του Θεού? Με αυτό είναι το βασικό, το α. Γιατί ο νόμος του Θεού ποιος είναι? Είναι οι προδιαγραφές σου. Είναι οι προδιαγραφές του κατασκευαστή σου. Είναι να μάθεις πώς λειτουργείς. Να μάθεις ποιος είσαι, την ταυτότητά σου. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι και πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτό το έρμο, το σώμα και την ψυχή που σου έχει δώσει ο Θεός, την έχει εμπιστευτεί, όλες τις άλλες γνώσεις να μάθεις, τίποτα δεν έκανες. Αφού δεν έμαθες το α, το βασικό. Πώς θα αξιοποιήσεις αυτά τα δώρα του Θεού. Πώς θα τα λειτουργήσεις σωστά. Πώς θα λειτουργήσεις σωστά το σώμα σου και την ψυχή σου. Για να μην τα χάσεις. Να μην πάνε στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό η αγαθή διάνοια είναι αυτή που επιδιώκει το γνώνε
τον νόμο του Θεού, το να γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω. Να μάθουμε τον νόμο του Θεού. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι απλό. Και να διαβάζετε και να ακούτε ομιλίες χριστιανικές και να ρωτάτε και να εξομολογήσετε, προπάντων να προσεύχεστε. Για να έχετε το φως του Θεού, το φωτισμό του Θεού. Γιατί μπορεί να διαβάζεις και να σκοτιστείς, άμα δεν έχεις ταπείνωση και δεν έχεις προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε και πριν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και στη Θεία Λειτουργία κάνουμε προσευχή. Ο ιερέας πριν διαβάσει το Ευαγγέλιο μέσα στο ιερό κάνει ειδική προσευχή ώστε να διανοίξει τη διάνοιά μας ο Θεός και να έρθουμε εις κατανόηση των Ευαγγελικών λόγων Του. Γιατί πολλοί διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αλλά άλλων το καταλαβαίνουν. Γιατί το διαβάζουν με υπερηφάνεια. Προτεστάντες, ας πούμε, αιρετικοί. Και ο καθένας έχει φτιάξει μια δική του σέκτα. Όχι εκκλησία. Αυτοί το λένε εκκλησία, δεν είναι εκκλησία. Μια ομαδούλα. Και έχουν φτάσει κάπου 22.000 οι ομάδες των Προτεστάντων. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα. Και όλοι λένε ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Ο καθένας από αυτούς. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως η καινόδοξη μελέτη. Μελετάς με καινοδοξία για να κάνεις τον έξυπνο. Δεν μελετάς με ταπείνωση και με προσευχή. Η διάνοια η αγαθή λοιπόν είναι να γνωρίσει τον νόμο του Θεού ο άνθρωπος και τότε αποκτά η αγαθή διάνοια. Γιατί η πίστη είναι που γεννάει την αγαθή διάνοια. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις πίστη. Έτσι, να εμπιστευτείς τον Θεό. Να εμπιστευτείς την ύπαρξή σου στον Χριστό. Ξέρετε πολλές φορές ο Χριστός μας ζητάει πράγματα τα οποία φαίνονται παράλογα. Σας πω ένα παράδειγμα, είναι πολύ ωραίο και το έβαλα και στο σελίδα να το διαβάσετε. Ήταν λέει, ένας ουρυβάτης, πρέπει να είναι πραγματικό γεγονός. Και ο καημένος γλίστρησε κάποια στιγμή και έπεσε στο κενό και άρχισε να πέφτει. Είχε το σκοινί στη μέση του και κάποια στιγμή το σκοινί όπως έπεφτε κάπου σκάλωσε και έμεινε κρεμασμένος στο κενό. Εκεί κρεμασμένος όπως ήταν, νύχτα εν τω μεταξύ, έκανε προσευχή. Λέει, Θεέ μου, τι να κάνω τώρα. Μόνο εσύ, αν μπορείς να κάνεις κάτι. Σε εσένα εμπιστεύομαι. Και ακούει τη φωνή του Θεού πράγματι, λέει, με εμπιστεύεσαι πράγματι. Λέει, σε εμπιστεύομαι, Θεέ μου, ό,τι μου πεις να κάνω. Του λέει, κόψε το σκοινί. Πώς? Κόψε το σκοινί, του λέει. Θα πεις τρελό. Τι λέει ο Θεός τώρα, να κόψω το σκοινί? Ναι, λέει, κόψε το σκοινί. Δεν τόλμησε να το κάνει. Την άλλη μέρα μια ομάδα διάσωσης έδωσε ένα κοινόθεν. Ένας άνθρωπος λέει 3 μέτρα πάνω από το έδαφος, κρεμασμένος, παγωμένος, πεθαμένος. Καταλάβατε. Αν έκοβε το σκοινί, 3 μέτρα από κάτω ήταν η γη. Θα σωνότανε. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός δηλαδή μας λέει κάτι που μας φαίνεται τρελό, παράλογο. Και όμως εμείς επιμένουμε. Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Θεό, εμπιστευόμαστε τη λογική μας. Και είμαστε δέσμοι της λογικής. Δεν λειτουργούμε με την πίστη. Και αυτό μας καταστρέφει μετά. Αυτό είναι το άλμα της πίστης που σου φαίνεται ότι είναι στο κενό. Σου λέει τώρα εγώ αν κόψω το σκοινί θα πέσει στο κενό. Δεν θα πέσει στο κενό, Κύριε. Αφού σου λέει ο Θεός. Δεν ξέρει τι σου λέει. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να σου ζητήσει κάτι καταστροφικό? Σε καμιά περίπτωση. Αυτός είναι η παναγάπη, είναι πάνω από κάθε αγάπη. Κι όμως δεν τον εμπιστευόμαστε. Σου λέει ο άλλος, δεν μπορώ να κάνω παιδί. Μα ο Θεός σου λέει να κάνεις παιδί. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Γιατί δεν έχω λεφτά. Ή γιατί δεν μπορεί η γυναίκα μου λέει θα πάθει, ξέρω εγώ, της επαναγιατρίας, δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Θεός άλλα λέει όμως. Άμα δεν θες να κάνεις παιδί, δεν θα κάνεις. Θα είσαι αγνώστης. Όχι, λέει και αυτό δεν μπορώ. Τότε βάζεις τη λογική πάνω από την πίστη. Βλέπετε. Και μετά έρχονται οι συνέπειες. Φυσικά θα έρθουν οι συνέπειες. Θα μείνεις κρεμασμένος, πεθαμένος, παγωμένος. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί αυτός ο ρυβάτης να μην έκανε σωστή διάκριση. Έχετε πει χιλιάδες φορές ότι καμιά φορά ο Σατανάς μιλάει με τη μορφή του Θεού. Θέλω να με συγχωρέσω. Δεν είναι ακριβώς με τη μορφή του Θεού. Δεν μπορεί να. Αλλά προσποιείται και μπορεί να νόμισε ότι ήταν πράγματι ο
Όχι, δεν το νόμιζα. Το κατάλαβε καλά, πολύ καλά. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, ότι δυστυχώς είμαστε δέσμοι. Η μεγάλη αρρώστια του ανθρώπου, να ξέρετε, αυτή είναι. Γενικότερα, και του σύγχρονου ανθρώπου κατ' εξοχήν, είναι υποδούλωση στη λογική. Έχουμε κάνει την κριτήριο τη λογική. Δεν δουλεύουμε την πίστη. Δουλεύουμε πάντα με τη λογική. Σου λέει τι θα πει η λογική. Έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά. Επομένως, δεν θα κάνω παιδί. Ή δεν θα. Ας λέει ο Θεός. Κάτσε εσύ θες την άκρη. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει η λογική τώρα. Καταλάβατε. Και μετά έχουμε τις συνέπειες. Παγωμένοι και πεθαμένοι. Δηλαδή χωρίς χάρη Θεού, αυτό θα πει παγωμένος, έτσι. Χωρίς χάρη. Γιατί άμα δεν έχεις πίστη, δεν έχεις και χάρη, βέβαια. Η πίστη λοιπόν είναι που γεννάει την αγαθή διάνοια. Και η αγαθή διάνοια είναι ποταμός ύδατος ζώντος. Αυτό που λέει πάλι ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι θα γίνεις σαν έναν που βγάζει ποτάμια χάρης εκ της κελίας αυτού. Ο άνθρωπος ο πιστός δηλαδή γίνεται ένα ριάκι, γίνεται μια πηγή ζωντανού νερού που και τον ίδιο τον ξεδιψάει αλλά και τους άλλους. Βλέπετε ένας άνθρωπος του Θεού και τρέχουν όλοι κοντά του. Στο γύρω Παΐσιο, ας πούμε, έβγαζε 600 το καράβι, 300 πήγαν στο γύρω Παΐσιο. Γιατί ρε παιδιά, 2000 καλώδιους έχει το Αγίωρος, γιατί όλοι στο γύρω Παΐσιο. Και είχαν βάλει και ταμπέλες στο δρόμο, ας πούμε, και για να μην ενοχλούν τα άλλα κελιά, γιατί χτυπούσαν τις πόρτες μέχρι να δουν το γύρω Παΐσιο. Λοιπόν, γιατί ρε παιδιά, γιατί ήταν ποτάμι που ξεδιψούσε. Έβγαζε από τα σπλάχνα του αγάπη ο άνθρωπος. Χάρη Θεού, ήταν πλημμυρισμένος από χάρη. Και μόνο που τον έβλεπες, σου φτάνε. Πού να σου λέγει μια κουβέντα. Πετούσες. Γιατί αυτή η κουβέντα είχε χάρη μέσα. Ήταν φορτισμένη με το Θεό δηλαδή. Αυτό είναι η χάρη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έπαιρνες Θεό. Γι' αυτό πήγανε άνθρωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, έτσι είναι γιατί απέκτησε αυτός ο άνθρωπος αγαθή διάνοια. Δούλεψε με την πίστη και έβαλε στην άκρη τη λογική. Την πέταξε τη λογική. Και δούλεψε με την πίστη. Και γνώρισε αληθινά τον Θεό, τη σοφία του Θεού. Και να δείτε τι ωραία αυτά τα βιβλία, να τα διαβάστε, που έχουν βγάλει οι αδερφές από το μοναστήρι της Σουρωτής. Είναι βιβλία γεμάτα σοφία και διάκριση. Ένας αγράμματος άνθρωπος, πόσο σοφός ήταν. Και να σου λέει περιπτώσει επί περιπτώσεων. Τι συμβαίνει εκεί και τι συμβαίνει εκεί, που τα ξέρει. Διάβαζε κανένα βιβλίο, δεν γράφονται αυτά τα βιβλία. Με την παρατήρηση που είχε αφενός, την οξύνια που είχε, αλλά και τη χάρη. Τη χάρη από τη μελέτη του νόμου του Θεού και από την προσευχή που είχε. Η πίστη λοιπόν γεννάει την αγαθή διάνοια. Και η αγαθή διάνοια είναι ποταμός ύδατος ζώντος. Όποιος την απέκτησε θα χορτάσει από τα νάματά της. Έχεις αγαθή διάνοια. Ξεδίψασες. Τελείωσες. Δεν έχεις ανάγκη από νερό μετά. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα. Από αυτό το νερό που θα σου δώσω εγώ, δεν θα διψάσεις ποτέ. Έτσι είναι. Πίνεις το νερό του Θεού και μετά έχεις καλύψει τα πάντα. Δεν έχεις ανάγκη καμία μετά. Και κανένα και καμία. Και είσαι αληθινά επαναστάτης. Αυτός είναι ο αληθινός επαναστάτης. Έτσι, που τα βάζει με όλους. Με όλες τις αυτοκρατορίες μπορεί να τα βάζει μετά. Έβλεπες μικρά κοριτσάκια και τα βάζανε με όλες τις αυτοκρατορίες. Δεν φοβόντουσαν γιατί είχαν αυτό, την αγαθή διάνοια. Και δεν τους έλειπε τίποτα. Και σου λέει κάντε με ό,τι θέλετε, τι θέλετε να κάνετε. Κάψτε με, τηγανίστε με, ό,τι θέλετε κάντε με. Ήταν ένα κοριτσάκι που θυμάμαι που σου λέγανε πριν λίγες μέρες το γιορτάζαμε, Αγία. Και λέει εκεί που τη δέρανε, τη βασανίζανε, κουράστηκαν. Και τους έδινε θάρρος. Του λέει παιδιά, άντε ρε, μην αποκάνετε, χτυπάτε, βαράτε. Φαντάζεστε. Που πεις είναι γυναίκα, οι γυναίκες είναι και δειλές, όμως τίποτα. Γιατί είναι ποτάμι, ύδατος ζώντος. Όποιος λοιπόν την απέκτησε, θα χορτάσει από τα νάματά της. Όπου δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, εκεί δεν υπάρχει ούτε σοφία, ούτε σύνεση. Δεν έχεις φόβο Θεού, ούτε σοφία έχεις, αληθινή, ούτε σύνεση έχεις. Και βλέπεις αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες
που γίνονται και συνεργείς στις πιο μεγάλα εγκλήματα. Γιατί όλες τις εφευρέσεις τις παίρνουν μετά οι ανήθικοι άνθρωποι, οι τεχνοκράτες που δεν έχουν ούτε ιερό τεώσιο και σκοτώνουν τους ανθρώπους, έτσι. Και δουλεύουν στρατιωτικές βιομηχανίες και εφευρίσκουν όπλα. Όπου δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, ούτε σοφία, ούτε σύνεση. Γιατί η πληρότητα της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Απέκτησες φόβο Θεού, έφτασες στην κορυφή της σοφίας. Φόβος Θεού ποιος είναι? Η σωστή στάση δηλαδή απέναντι στο Θεό. Τότε θέλει να σου φως. Και ας μην ξέρεις γράμματα. Και ας μην ξέρεις να βάζεις την υπογραφή σου. Και κατά κανόνα αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν την υπογραφή τους, αυτοί γίνονται και σοφοί, ξέρετε. Οι άλλοι που ξέρουν πολλά γράμματα, επειδή έχουν και πολλή υπερηφάνεια και καινοδοξία, δεν γίνονται σοφοί κατά Θεόν. Δύσκολα. Γι' αυτό λέω πως τους άλλους έχουμε λίγους, λέει, σοφούς. Δεν έχουμε πολλούς σοφούς στην Εκκλησία μέσα. Κατά κόσμο σοφούς δηλαδή. Αλλά έχουμε πολλούς σοφούς κατά Θεόν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Σε αυτό το κεφάλαιο για τη συναναστροφή με τους αιρετικούς και για το ενδιαφέρον των αιρετικών συγγραμμάτων και βιβλίων κλπ. Ορίστε, ναι. Τους αιρετικούς. Είναι πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, ναι, να μην ανταλλάσσω επίσκεψη στο σπίτι μου, στο σπίτι μου, ναι, είναι αιρετικό. Να μην έχουμε κοινούς εξόδους. Ναι. Όταν δεν συναντάς τον δρόμο, το μιλώ φυσικά. Ναι, θα το μιλάς. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής να μην τους λέτε ούτε χαίρετε. Ούτε καλημέρα. Ναι, σε ποια περίπτωση αυτό? Όταν αυτός προσπαθεί να εμβάλει σε σένα τα αιρετικά του δόγματα. Έτσι, όταν προκαλεί δηλαδή, εκεί ούτε χαίρεται. Έτσι, για να του δείχνεις με τη στάση σου ότι... Ναι. Αν υπάρχει έτσι μία... Ναι, αυτό ναι, εντάξει. Ναι, έτσι. Ναι, και αυτό που πιστεύει πάλι πίστη είναι, έτσι. Το δεν πιστεύει σε τίποτα, πάλι πίστη είναι. Λοιπόν, είναι η πίστη της απιστίας. Γι' αυτό είναι το ίδιο, βέβαια. Και οι άθιοι και αυτοί είναι μακριά. Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος είναι μιμητικό όν και ζώων, ας το πούμε έτσι. Και πολύ εύκολα παρασυρώμαστε. Πάρα πολύ. Ο αιρετικός. Αν του αρέσει θα συζητάει, ναι. Και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, ας πούμε, συζητούσε με τον Ηρώδη. Έτσι θυμάστε που λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Ηρώδης λέει ιδέως η Κροάτα αυτό. Τον άκουγε με ευχαρίστηση τον Άγιο τον πρόδρομο. Τώρα μετά του πήρε το κεφάλι βέβαια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα κοσμικά. Ναι. Και ο Άγιος Βασίλειος, αν θυμάμαι καλά, είχε φίλο έναν Εβραίο. Ναι. Κάτι άλλο? Ναι, για Δημήτρη. Πώς δεν πρέπει, βέβαια. Και έχουμε πολλές πλάνες, ξέρετε. Η πλάνη, ξέρετε τι είναι, είναι μια μορφή δαιμονισμού. Η πλάνη είναι μια δαιμονική επίρρεια. Και ο Θεός να φυλάει. Γιατί αυτός ο πλανεμένος το δέρμα του βγάζεις, την πλάνη του δεν τη βγάζεις. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν δύο μορφές δαιμονισμού. Έτσι. Υπάρχει δαιμόνιο χοντρό, όπως το λένε, της πορνείας και λοιπά. Και υπάρχουν αυτά τα λεπτά δαιμόνια της υπερηφάνειας. Αυτά είναι χειρότερα. Γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Λοιπόν, αλλά αν έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος, ναι, να τον βοηθήσουμε. Γιατί να μην τον βοηθήσουμε? Αυτό το θέλει και ο Θεός βέβαια. Αλλά αν μένει στην πλάνη του και προσπαθεί να την περάσει, εκεί είναι μακριά. Εντάξει. Κάνουμε προς... Λέγε Δημήτρη. Ναι, μισό λεπτό. Λέγε Δημήτρη. Ναι, ναι. Παρακλάδι της Μασονίας. Η Ροταριανή. Μάλλον δεν ξέρουν τι κάνουν. Πάνε και ιερείς και μητροπολίτες, δυστυχώς.
Να, γι' αυτό τα γράφουμε, για να τα ξέρετε και να τα λέτε και σε αυτούς που πάνε, να μην πηγαίνουν. Είναι ύπουλα. Να ξέρετε, η εποχή μας είναι πολύ ύπουλη. Έτσι, αυτός ο πόλεμος που κάνει ο Σατανάς σήμερα είναι πολύ ύπουλος. Είναι συγκεκαλυμμένος, γι' αυτό είναι και πιο δύσκολος και πιο χειρότερος, ας πούμε. Ενώ στα πρώτα χρόνια ήταν ξεκάθαρα. Σου λέει, γίνεσαι ειδωλάτρης ή σε σφάζω. Σήμερα δεν σου λένε έτσι. Σήμερα πάνε με το γάντι, ας πούμε. Και μέσα στις εκκλησίες σου λέει να πας. Δεν του νοιάζει το διάβολο, να πας και μέσα στην εκκλησία, να ανάβεις και κερί. Να προσκυνάς και τις εικόνες. Αλλά να έχεις αλλοιωμένα δόγματα. Να μην πιστεύεις σωστά. Γιατί η πίστη είναι το κεφάλι μας. Και ξέρει ο διάβολος, άμα σου συντρίψει το κεφάλι, δεν τον νοιάζει μετά τα υπόλοιπα. Ας είναι το σώμα σου γερό. Το φίδι, άμα το φάει το κεφάλι μία, τελείωσε. Ξέρει ο διάβολος λοιπόν, άμα σου αλλάξει την πίστη, έτσι σου αλλοιώσει την πίστη, και αυτό κάνει με τις αιρέσεις. Χτυπάει κατευθείαν στο κεφάλι, στην πίστη. Και σου λέει, ας πάρει στην εκκλησία άνθρωποι. Ας κάνουν και τάματα. Ας φέρουν και το κοκορέτσι απ' έξω στην εκκλησία να κάνουν και το χορό τους, ας πούμε, όπως γίνεται, και όλα αυτά. Και ας δούμε την κοινωνία στους πάντες και στους αιρετικούς, ναι, για να είμαστε ανοιχτή κοινωνία, ανεκτική, όπως το λένε, να έχουμε ανοιχτότητα. Έτσι είναι καινούριες λέξεις αυτές τώρα, της νέας εποχής. Λοιπόν, και όπως το έλεγε ο πατήρ Αντώνης ο Λεβιζόπουλος, ο στόχος της νέας εποχής, η πιο μεγάλη αίρεση σήμερα είναι αυτή, η νέα εποχή. Είναι όχι να αδειάσει τις εκκλησίες. Όχι, δεν θέλει να λάβει να αδειάσουν. Να γεμίσουν τις εκκλησίες με ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Αλλοιωμένο φρόνημα. Και βλέπεις σήμερα πας στις εκκλησίες και δεν τολμάς να πεις ξεκάθαρα ότι ξέρεις η προγαμία σχέση είναι πορνεία. Γιατί θα σε πάω να παραμάζουμε, σου πει τι λες τώρα. Εδώ και δεσπότης ακόμα είπε ότι δεν είναι. Και σε ποιος είσαι, ας πούμε. Ναι. Και σχεδόν δεν τολμάς. Γιατί έχει αλλοιωθεί το φρόνημα των χριστιανών, όχι των εκτός εκκλησίας. Εκεί εντάξει. Δεν τους νοιάζει και να τους πεις ότι είναι πορνεία. Αλλά μη λες αυτές τις λέξεις τώρα. Δεν επιτρέπεται. Αυτά είναι επιτρέπεται. Είναι προγαμιές σχέσεις. Έτσι. Ναι. Ή ας πούμε λέμε να κάνουμε ολοκληρωμένες σχέσεις. Δεν σου λέει την ολοκληρωμένη πορνεία, είναι ολοκληρωμένη σχέση. Θα φτάσουμε να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας. Κάτι ωραίο δηλαδή. Αλλά είναι ολοκληρωμένη πορνεία αυτό το πράγμα. Αλλά δεν τολμάει να το πει ο άλλος γιατί σου λέει θα φύγουν οι νέοι από την εκκλησία. Ας φύγουν. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους με στην εκκλησία, με αλλοιωμένο φρόνημα. Αυτό είναι ο στόχος της νέας εποχής. Ναι. Και άλλα ίσως και χειρότερα. Γιατί
πρόσκληση των πιστών, ας πούμε, και αυτών που θέλουν τώρα να ακολουθούν, ας πούμε, την πατερική γραμμή και τη γραμμή του Χριστού. Ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι, μήπως θα πρέπει πλέον να αρχίσουν να κάνουν επιλογή ακόμα και προς τους ποιμένους που θα πρέπει να ακολουθούν ή κάτι άλλο, ας πούμε, κάτι γνώμη σας. Ναι. Είναι ωραία ερώτηση και χαίρομαι που την κάνετε. Και όντως έτσι είναι τα πράγματα, και για να μην πω ότι είναι και ακόμα χειρότερα. Γιατί ακριβώς έχει αλλοιωθεί το φρόνημα και των ποιμένων. Όχι μόνο των ποιμενωμένων. Και των ποιμενόντων. Έτσι, και των επισκόπων δηλαδή, και των πατριαρχών, και των ιερέων. Δυστυχώς. Δεν φοβάμαι να το πω, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θα δέχεις αβασάνιστα τους ποιμένες. Όν αναθεωρούντες την έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Θα αναθεωρείς, λέει, τη ζωή τους. Θα βλέπεις αν η ζωή τους είναι σωστή και τότε θα τους μιμήσει. Δεν υποτασσόμαστε ως άλογα ζώα και άλογα πρόβατα στον οποιοδήποτε ποιμένα. Είμαστε έλογα πρόβατα, λέει ο Άγιος Άγιος Όστομος. Έλογα θα πει με λογική. Και μπορούμε να κρίνουμε και πρέπει να κρίνουμε και να διακρίνουμε χωρίς να κατακρίνουμε. Έτσι. Τα πρόσωπα δεν τα κατακρίνουμε, αλλά τις πράξεις πρέπει να τις κατακρίνουμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ότι αυτό είναι αίρεση. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να μου αφισβητήσεις τους Αγίους Πατέρες τώρα και να μου λες ότι είχαν αντιφημισμό. Δηλαδή ήταν αντίθετοι με τις γυναίκες. Αλλήμον. Και να μιλάμε για μεταπατερική θεολογία, όπως το λένε τώρα. Δηλαδή εμείς είμαστε πάνω από τους πατέρες. Μετά από τους πατέρες. Τους ξεπεράσαμε. Και θα πούμε κάτι ακόμα καλύτερο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Προσθήκη στο δόγμα. Καινούργια αποκάλυψη. Κάτι δηλαδή που δεν μας το έχει ξαναπεί. Ωστόσο το βρήκαμε εμείς τώρα. Δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει. Δεν περιμένουμε καμιά καινούργια αποκάλυψη. Προσέξτε. Και από εκεί φαίνεται όλη η πλάνη. Έτσι. Μόνο από αυτό που λένε φαίνεται ότι είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Και ας είναι και επίσκοποι ανάμεσά τους, δυστυχώς. Μήπως ο Νεστόριος τι ήταν? Επίσκοπος και μάλιστα πατριάρχης. Και έκανε μια αίρεση κορυφαία εναντίον της Θεοτόκου. Πατριάρχης ήταν ο Νεστόριος. Δηλαδή δεν είναι τώρα που γίνονται, πάντα γινόντουσαν αυτά στην Εκκλησία. Και είχαμε και πεπτοκότες επισκόπους και πεπτοκότες πατριάρχης. Γι' αυτό δεν θα λέμε, κοίταξε ο τάδε πάτερ είπε αυτό, ο τάδε πατριάρχης είπε αυτό, ας το είπε. Η Εκκλησία τι είπε και τι λέει διαχρονικά, 2000 χρόνια, αυτό θα δεις. Αυτό θα δεις και εκεί θα βασιστείς. Και αν δεν το ξέρεις θα το μάθεις. Να φροντίσεις να το μάθεις, κυρία. Και όχι να μαζεύεις από εδώ και από εκεί λόγια, τι λέει ο ένας και ο άλλος. Να κάνεις έρευνα να μάθεις τι λέει η Εκκλησία 2000 χρόνια για το κάθε θέμα. Ορίστε. Το είπα να μην δίνουμε, το είπα λίγο ξόφελτα. Να μην δίνουμε γιατί δυστυχώς το εκμεταλλεύονται κάποιοι και μας κοροϊδεύουν κιόλας, να σου το πω έτσι. Ναι, για να διάζουμε τα σούπερ μάρκετ. Και επιτέλους θα μας σώσουν τα σούπερ μάρκετ και τα υποθήκες. Και για πόσο χρόνο δηλαδή θα κάνεις τις προμηθείες σου, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον. Ού καλατωθήσονται, πάντως αγαθό, έτσι. Άμα εκδητείς τον Κύριο, τότε δεν σου λατωθεί κανένα αγαθό. Έτσι, αλλά εκμεταλλευόμαστε, δυστυχώς, και από ζωντανό τον καιρό που ίσως τον εκμεταλλευόντουσαν. Σας έχω πει κάποτε, που διαδώσανε ότι θα βουλιάξει η μισή Χαλκιδική, λέει. Και το είπε ο πάτερ που ίσως, λέει, παιδιά, λέει, εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Λέει, εσύ το γράφουν εδώ. Και επειδή το γράφουν, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι, λέει, θα βουλιάξει. Δεν βουλιάξει ακόμα. Ναι, μην τα πιστεύουμε, έτσι. Η πίστη να είναι στο Θεό, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και από εκεί μετά, εκείνος θα ενεργήσει και θα αποτρέψει κάθε κακό. Κάθε αληθινά κακό, αλλά νομίζω δεν απαντήσαμε ακόμα στην ερώτηση την προηγούμενη. Είναι ωραία ερώτηση. Ποια θα είναι η δική μας η στάση? Θα έλεγα καταρχήν να έχουμε ένα σωστό πνευματικό. Το οποίο υπάρχει τρόπος να το βρούμε.
Και υπάρχει πατερική οδηγία πώς θα βρεις ένα σωστό πνευματικό, πρέπει να τον ακολουθείς. Και αυτό ο πνευματικός, έτσι πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε, δεν κάνουμε ανταρσία. Σηκώνομαι εγώ τώρα και κάνω μια δική μου εκκλησία, ας πούμε. Γιατί ο επίσκοπός μου είναι αιρετικός, ας πούμε, οπότε φεύγω. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει ιεραρχία. Θα πας στον αμέσως προϊστάμενό σου. Εγώ έχω αμέσως προϊστάμενό μου το γεροντά μου. Έχω αναφορά στον πνευματικό μου πατέρα. Έτσι, εσείς επίσης έχετε πνευματικό πατέρα όλοι. Ελπίζω, υποτίθεται έτσι. Και αν δεν έχετε να βρείτε, όποιος δεν έχει. Λοιπόν, εκεί θα γίνει η αναφορά σου. Έτσι. Και από εκεί και μετά εκείνος θα σου δείξει και τον επίσκοπο το σωστό. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θα ξέρει ο πνευματικός. Αν είναι σωστός πνευματικός θα σου πει. Αυτός ο επίσκοπος είναι οικουμενιστής. Τους ξέρουμε ποιοι είναι οικουμενιστές. Ποιοι είναι, ας πούμε, οι νεοποχήτες. Δεν θα πάμε μάστες. Ναι. Αλλά δεν θα κάνουμε ανταρσία. Όπως κάνουν, ας πούμε, κάποιοι παλαιομολογήτες που λέει εμείς κάνουμε ανυπακοή. Άγια ανυπακοή. Περίμενε. Στάσου. Υπάρχει και το στάδιο της αναμονής. Όταν στο σπίτι, ας πούμε, κάνει κάποιος μοιχεία. Έτσι. Από τους δυο. Τι κάνουν οι άλλοι στο σπίτι, ας πούμε, τον πετάνε έξω αμέσως. Όχι. Άμα έχουν αγάπη και θα έχουν αγάπη και πρέπει να έχουν αγάπη, θα το κάνουν λίγο υπομονή. Μπας και μετανιώσει. Έκανε ένα λάθος, εντάξει. Θα τον πετάξει αμέσως έξω. Όχι. Έτσι γίνεται και εδώ. Κάνουνε, μοιχεία κάνουν τώρα. Κάποιοι. Και επίσκοποι και πατριαρχάτες. Λοιπόν, η Εκκλησία δεν σημαίνει ότι συμφωνεί επειδή δεν μιλάνε ή επειδή τους κάνουν υπομονή. Περιμένουμε. Δεν κοιμόμαστε. Παρακολουθούμε και περιμένουμε και προσευχόμαστε. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά δεν θα το κάνεις εσύ και εγώ. Έτσι θα το κάνουν αυτοί που πρέπει να το κάνουν. Και αυτοί πρέπει να το κάνουν οι επίσκοποι. Αυτοί πρέπει να το κάνουν. Την κίνηση. Και εμείς μετά θα πάμε πίσω από αυτούς, τους σωστούς επισκόπους. Υπάρχουν, εμείς φοβάστε, υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν σωστοί επίσκοποι. Ελάτε στην εκκλησία όπου είστε. Σας είπα, ελάτε μέχρι τα προπύλαια. Από τα προπύλαια και μετά θα πρέπει να αλλάξετε. Βλέπετε, όταν γίνεται η βάφτιση, στα προπύλαια γίνεται η αλλαγή. Φτύνουμε τον Σατανά, έτσι δεν είναι. Αποτάσσουμε τον Σατανά, δεν λέει ο νονός, τρεις φορές. Στα προπύλαια, μπροστά πάμε. Έχουν σημασία να τα προσέχετε. Όταν πάτε στα μυστήρια, να τα προσέχετε. Όλα τι κάνουν στα μυστήρια έχουν σημασία. Πάει έξω, δηλαδή, δεν είσαι ακόμα στην εκκλησία. Το μωρό, το αβάφτιστο είναι εκτός εκκλησίας. Και ο δαίμονας είναι στο κέντρο της καρδιάς του. Λοιπόν, αποτάσσετε τον Σατανά και μετά μπαίνει στην εκκλησία. Και μετά πάμε και το βαφτίζουμε. Διαβάζουμε εξορκισμούς. Εξορκισμούς διαβάζουμε. Όπως ένα δαιμονισμένο. Για να φύγει ο Σατανάς. Και μετά λέει συντάσσομαι στον Χριστό, το λέει τρεις φορές πάλι, λέει το πιστεύω, αυτό είναι σαν να τα λέει το μωρό, αλλά δεν θα ξέρει να τα πει, τα λέει ο νονός. Λοιπόν και μετά πάει και βαφτίζει. Άμα δεν πεις το πιστεύω και δεν κάνεις ομολογία ότι συντάσσομαι τον Χριστό και αποτάσσει τον Σατανά, δεν μπορείς να βαφτιστείς. Έτσι και στην εκκλησία. Δεν είναι ελάτε όπως είστε. Μέχρι τα προπύλαια ελάτε όπως είστε. Μετά θα βγάζεις τα ρούχα σου, τα σκουλαρίγια σου, τα δαιμόνια σου δηλαδή. Αυτό εννοώ. Και θα πας ηματισμένος και σοφρονών. Μετανοημένος δηλαδή. Στην εκκλησία μπαίνουμε δια της μετανοίας. Για το λουτρό του βαφτίσματος και δια το λουτρό των δακρύων. Το δεύτερο λουτρό. Εξομολόγηση και μετάνοια. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης Θεολόγος αυτό το πολύ ωραίο ότι και δάκρυον στάξεν ισοδυναμεί το λουτρό. Δηλαδή, αμάρτησες, στάξε ένα δάκρυ. Πες ένα συγγνώμη, αλλά με δάκρυ. Όχι έτσι σκέτο, ψυχρό και ανάλγητο. Και αυτό το δάκρυ λέει που θα στάξεις ισοδυναμεί με το λουτρό. Ποιο είναι το λουτρό, το βάφτισμα. Είναι σαν να ξαναμπείς στην κολυμπήθρα. Βλέπετε τη δύναμη έχουν τα δάκρυα και η μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια. Μπορείς δεν πάμε όπως είμαστε. Πάμε δακρυσμένοι τουλάχιστον. Έτσι. Και ξαναμπαίνουμε στην εκκλησία. Εκεί με τον πνευματικό. Όταν έχεις μέσα στην οικογένεια άθεος. Αν ευδοκεί να μένει μαζί σου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να τον έχεις, μην το διώξεις, άμα ευδοκεί. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να τον τραβήξεις κι αυτόν. Άμα δεν θέλει να μένει μαζί σου, χώρισέ τον. Ας μην κάνει, τι έκανε. Αγιάζεται κι αυτός μέσα από σένα. Έτσι κάτι πάει και εκεί.
Λίγο θέρμη πάει και σε αυτό. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.